Λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής, μας ήρθε το email ότι νέος πρόεδρος της ΕΠΑ ψηφίστηκε ο Πάνος Ηλιόπουλος, γνωστός αγωνιζόμενος με τη Ferrari 458 Challenge. Το παράξενο είναι ότι εκλέχθηκε από το Δουσού με την πενιχρή πλειοψηφία 5-4 απέναντι στον απερχόμενο πρόεδρο Τάκη Κουτσίκο, ο οποίος όμως δεν έθεσε υποψηφιότητα. Τι άλλο θα δούμε. Και ενώ η ΕΠΑ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη και πριν εκπέσει η προηγούμενη, δεν έχει εγκριθεί πρόγραμμα 4x4. Μέλος της πρώην επιτροπής ανακοινώνει τον αγώνα του που θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτώβρη. Ποιος εξέδωσε την άδεια, με ποιους κανονισμούς θα γίνει ο αγώνας, γιατί δεν δόθηκαν άδειες και στους υπόλοιπους αγώνες 4x4. Τι παιχνίδια παίζονται στην ΕΠΑ και στην ΟΜΑΕ, δεν υπάρχει κανείς να τα σταματήσει. Βρισκόμαστε πάλι απέναντι σε καταστάσεις όπως αυτές της προηγούμενης διοίκησης. Μια επιστολή κόλαφο κοινοποίησε ο Τάκης Κουτσίκος με στόχο το Δουσού της ΟΜΑΕ και όσα έγιναν μέχρι την έκπτωσή του. Χαρακτηριστική έκφραση που δείχνει μάλλον και τον προσανατολισμό του Προέδρου, στην πορεία αποδείχτηκε ότι οι δύο της προηγούμενης διοίκησης, Ψαράκου Φωτεινή και Γιάννης Μεσημέρης, έβαλαν πλάτη και κυρίως η κυρία Ψαράκου για την καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Σκοπός της ομάδας των κυρίων Γιώργου Πολυζόη, Ηλιόπουλου Παναγιώτη και Φατούρου Κορίνας ήταν να επιβάλλουν στον πρόεδρο της ΟΜΑΕ να μην κάνει και να μην λέει τίποτα αν δεν έχουν προσυμφωνήσει. Αλήθεια, ποιανού επιλογή ήταν ο ημνητής της έκτου της διοίκησης ΕΛΟΑΜ για τη θέση του Προέδρου της ΕΠΑ.